centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα. Λοιπόν. Και καλή... Ναι, πες το. Είσαι στο... Καλή ακρόαση να έχουμε. Είσαι στο καφενείο, είσαι στον κόσμο έξω, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο κόσμος και χθες μπορούσε να είναι και περισσότερος, να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, παρά το δύσκολο της ώρας, απόγευμα Κυριακής, μπορεί να έχει και κάποιες άλλες δουλειές, ήταν εκεί και κυρίως πρόσεξε, ήταν νέοι άνθρωποι του χωριού που ενδιαφέρονται για το μέλλον του χωριού. Στέφανε, τι πιστεύετε στο χωριό, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Κοίταξε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ανταποδοτικά δεν υπάρχουν. Πολύ βασικό. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Ούτε μία θέση εργασίας. Δεν υπάρχει καμία θέση εργασίας. Δεν υπάρχει συμβόλαια να μας πούν ότι σε περίπτωση που γίνουν αυτά και πάει ένα παλιμέντο, τι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα μας αφήσουν τα τσιμέντα πάνω? Μάλλον. Θα μας αφήσουν τα τσιμέντα. Αυτό βλέπω. Πρωτογενής τομέας. Θα χαλάσουμε τον πρωτογενή τομέα. Για να φτιάξουμε τζάμια, ναι. Να φτιάξουμε τα τζάμια. Μας δίνουν 1% κάθε ιδιώτης. Ναι. Ο κάθε ιδιώτης στα 100 ευρώ που θα πληρώνει ρεύμα θα τον μειώσουμε 1 ευρώ. Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή τι κάνουμε στην ουσία, τους δίνουμε το ούτε σαλόνι. Ούτε χαντράκια για ηθαγενείς. Ναι. Ούτε τα χαντράκια για τους ηθαγενείς κόστιζαν ακριβότερα. Απλώς τους δίνουμε το σαλόνι να κάθονται και μας δίνουν το παλούκι. Αυτό γίνεται. Και το σημαντικότερο, αυτοί αντί να μας δώσουν κάτι, εμείς γίνομαστε χορηγοί στην εταιρεία. Στέφανε, σήμερα έχει περιφερειακό συμβούλιο. Θα είσαι εκεί? Τώρα περιμένω ένα τηλέφωνο γιατί κάτι είπαν για τηλεδιάσκεψη. Α, μήπως γίνει με τηλεδιάσκεψη, μάλλον. Με τηλεδιάσκεψη. Εμείς οι κάτοικοι του χωριού, οι κτηνοτρόφοι ειδικά, έχουν μαζέψει τις υπογραφές τους. Ναι, πρέπει να πούμε το χωριό μαζεύει υπογραφές. Ήδη από σήμερα, μετά τις 3 η ώρα, θα αρχίσουν να μαζεύουν υπογραφές οι κάτοικοι του Κωνσταραδίου. Σπίτι-σπίτι. Για να έχουμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα καλάσουμε εμείς το χώρο μας. Σε μένα ελάτε μετά το μεσημέρι να προλάβω να έρθω, έτσι? Ναι. Ωραία. Μας βάλαν φωτιά το χωριό. Πήγαν να μας εκτελέσουν και τώρα θα μας πάρουν και το μέρος. Το είπα νωρίτερα, Στέφανο, στην κυρία Κυριακή. Δεν το γνώρισε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Πάρα πολύ. Σημειολογικά πάρα ότι είναι Γερμανοί. Για τα παιδιά μας. Για μας είναι. Χτυπάει κόκκινο εκεί. Χτυπάνε βέβαια. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Ήταν το μέρος που μεγάλωσαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Ακριβώς. Και σήμερα τι τους λέμε, ότι εκεί και θα γίνει... Σε αυτή την περιοχή που θέλουν να κάνουν, δεν είναι μόνο κοινοτικά, είναι και ιδιωτικά κτίσματα. Εκεί, σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, Στέφανε. Υπάρχουν και ιδιωτικά χωράφια εκεί και εκτάσεις. Αυτοί που έχουν τις εκτάσεις εκεί ιδιωτικά το βλέπουν διαφορετικά το θέμα ή και οι ίδιοι δεν θέλουν με τίποτα αυτή την ανάπτυξη? Κοίταξε, το θέμα είναι ποιο. Οι άνθρωποι που έχουν τα ιδιωτικά χωράφια φοβάται να μην τα χάσουν. Α, μάλιστα. Και αυτοί που καλάζουν να χάσουν τα χωράφια τους. Σου λέει ότι κι εγώ το πάρουν και δεν με ρωτήσουν καν. Με το πάρουν. Γιατί σιγά σιγά όλοι θα πάνε στον πρωτογενή τομέα. Οι θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν πουθενά. Η ανεργία πάει στο κόκκινο. Τώρα, ακούσε εδώ, Στέφανε. Επιτροπή Περιβάλλοντος λέει όχι. Το Περιφερειακό το βράδυ θα πει όχι. Ο Δήμος κάθετα όχι. Όλοι λένε όχι. Και με τον βουλευτή που μίλησα της Καστοριάς. Όλοι όχι. Είπε όχι. Όλοι λένε το όχι. Τελικά όμως θα γίνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλοι λένε όχι, αλλά γιατί όλοι πιστεύουν ότι θα γίνει στο τέλος? Και κανέναν δεν θα ρωτήσουν. Και σε μια ξένη χώρα βάλαν, από ό,τι πληροφορήθηκα, βάλαν ανεμογεννήτριες. Όταν υπόγραψαν οι κάτοικοι, τις βγάλανε. Ναι.
Και φυσικά δεν θα είμαστε μόνο οι χωριανοί που θα υπογράψουμε. Σκέφτεστε, Στέφανε, στο χωριό και πιο δυναμικές ενέργειες. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα, από σήμερα. Θα βάλουμε και τα άλλα τα χωριά. Λοιπόν, θα πω το εξής. Μαζεύονται υπογραφές για να τα κωδικοποιήσουμε. Από σήμερα όλο το χωριό λογικά υπογράφει να μην γίνουν τα φωτοβολταϊκά. Ναι, να μην γίνουν. Έχει γίνει σελίδα, νομίζω, ομάδα στο Facebook, αν δεν κάνω λάθος, όχι στα φωτοβολταϊκά του Κωνσταραζίου. Ναι. Χρησιμοποιεί δηλαδή το χωριό και τον ηλεκτρονικό τρόπο, τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, ώστε να δηλώσει το πρόβλημα. Σκέφτεστε όμως, ακούμε κάτι δυναμικότερο. Κοιτάξτε, Χριστό. Κλείσιμο δρόμων, κάτι. Ναι. Το κλείσιμο δρόμων. Ή όταν θα έρθει να κατασκευάζει η εταιρεία, εκεί δεν ξέρω πώς θα μπορεί να πηγαίνει εκεί, αν δεν τους αφήνουμε να πηγαίνουν. Εκείνη η περιοχή έχει τρεις προσβάσεις. Ναι. Η περιοχή. Ναι. Που θέλουν να κάνουν το κέντρο. Ναι, είναι ναι. Μία από το Κωνσταράζι. Μάλιστα. Μία από την Κορισό. Ναι. Και μία από το Γέρμα. Ναι. Θα συνεργαστούμε και με τα άλλα χωριά. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε. Ναι, καίγεται και η Κορισσός λίγο με αυτό το θέμα τώρα. Ναι. Γιατί πιάνει λίγο γιατί και από εκεί. Και η Κορισσός έχει κτηνοτροφία. Ναι. Και το Βογατσικό έχει κτηνοτροφία. Και το Γέρμα έχει κτηνοτροφία. Μάλιστα. Θα μας βοηθήσουν και τα άλλα τα χωριά. Γιατί θέλουμε και μια βοήθεια και από τα άλλα τα χωριά. Φυσικά θα πάμε και στο Σύλλογο Κυνηγών του Άργους. Γιατί και οι κυνηγοί θα υπογράψουν το όχι. Δεν νομίζω. Το όχι που είναι γιατί γραμμένο, για όσους δεν το ξέρουν. Ναι. Το όχι είναι γραμμένο εδώ και δεκαετίες στο είναι Κωνσταράζι, στον Ιθωμά. Εκεί θα και το θέλουμε, βλέπουμε γιατί όλοι. Εκεί πάνω εκεί ήταν να το οικισμός παλιά. Ναι. Εκεί ήταν οικισμός παλιά. Στην Κρανιά. Στέφανε. Τα παλιόσπιτα ήταν οικισμός και τώρα και τ' άλλο. Βέβαια. Έχουμε μετά κάτι άλλο. Έχουμε τρεις μεγάλες τρύπες που συνορεύονται με τις λίμνες της Καστοριάς. Σωστό. Έχουμε αρχαιολογικό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα βλέπει κανείς. Δεν βλέπει κανείς πόσο θα αλλάξει το περιβάλλον, το μικροκλίμα της περιοχής, τα νερά της περιοχής. Το κλίμα. Όλα αυτά θα μολυθούν. Δεν θα μολυθούν σε ένα χρόνο και σε δύο, αλλά μετά θα μολυθούν αυτά. Θα έχουμε σοβαρό και τραγικό πρόβλημα. Εμείς κυνηγάμε να κάνουμε μία πανίδα. Μάλιστα. Για τον κτηνοτρόφο, για τον κυνηγό, για το πεζοπόρο. Γιατί το σημαντικότερο που δεν είπαμε είναι ότι προχθές ήταν και η αρκούδα στο Κουσταράζι. Ναι. Τι δεν γίνουν αυτά τα ζώα. Ναι, θα φύγουν γιατί θα έχει τζάμια στα βουνά και θα έρθουν όλα στο χωριό. Έχει πρόβα γεμίσει. Κάνουν τώρα, πρόβα. Έχει πρόβα. Γεμίσει. Το που λένε ότι θα κάνουν δρόμους και τέτοια, αν πάμε εδώ δίπλα στη Μιλίτσα και δούμε ότι που κάναν τα ιδιωτικά, ναι. Δεν μπορείς να πας με το τρακτέρ, όχι με αμάξι. Στέφανε, τα ιδιωτικά είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ναι, ακόμη τα ιδιωτικά δεν μας πέφτει λόγος. Όχι, δεν μας πέφτει λέμε λόγος και είναι και μαζί μας. Δηλαδή ναι, τα ιδιωτικά, τα μικρά, λένε ότι είναι μαζί μας. Λένε όχι σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Αλλά δεν έχουμε κάποια υποδομή ναι με αυτά τα πράγματα. Ναι. Υποδομή δεν υπάρχει. Θα κάνουν δρόμους. Θα κάνουν δρόμους για αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι όταν κάναν τις ανεμογεννήτριες στα Νάματα, με ελικόπτερο τα πηγαίναν. Φαντάσου τι γίνεται. Αυτούς εδώ τους ενδιαφέρει, τους επενδυτές. Όταν θα κλείσουν αυτά τα πράγματα, θα τελείωσαν τα συμβόλαια. Τι θα γίνει αυτό το μέρος πάνω. Εδώ μας έρχεται μια πληροφορία ότι ουσιαστικά εκεί έχουν εγκριθεί για Κωνσταράζι και Κορισσό από το 2015. Ναι. Το 2018 ή 19 έγινε συμβούλιο ναι, ναι, του Κωνσταράζι. Δεν ξέρω, αλλά. Και ήταν αρνητική η ενέργεια. Θα δούμε, αλλά, Στέφανε, και την πορεία, ναι, πραγματικά. Δεν μας δίνουν ασφαλιστικά μέτρα. Τι θα γίνουν αυτά τα τζάμια, τι θα γίνουν τα τσιμέντα. Θα πληρώσουμε μετά για να τα κάνουμε. Στέφανε, βλέπουμε και απόψε το περιφερειακό και βήμα-βήμα. Φαίνεται πάντως ότι. Υπολογίζουμε για φωτοβολταϊκά, ίσως είναι η πρώτη φορά στο νομό Καστοριάς, η περίπτωση Κωνσταραζίου, που υπάρχει αντίδραση. Η πρώτη φορά που υπάρχει αντίδραση για τέτοιου είδους μορφή ενέργειας. Και κάτι άλλο σημαντικό. Παλιά ήθελαν να μας το κάνουν πεδίο βολής. Α, ναι, το θυμάμαι γι' αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Αυτό δεν το έχουμε. Το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι. Είναι που ήθελαν να μας το κάνουν πεδίο βολής. Το θυμάμαι. Η επόμενη κίνηση ποια θα είναι, οι φυλακές.
Τουλάχιστον αυτές προσφέρουν και πέντε θέσεις εργασίας. Αυτές προσφέρουν και πέντε θέσεις εργασίας. Αυτό το πράγμα δεν προσφέρει ούτε μία. Δεν προσφέρει τίποτε. Τίποτε. Λοιπόν, Στέφανε, μένουμε σε αυτά. Ναι. Σε ευχαριστώ μένουμε που είσαι μαζί μας και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Θα το χαρώ από κοντά. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κοσταραζίου, Στέφανος Λαμπίδης. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.